στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας που έχει αναχθεί εθνική προτεραιότητα αλλά και της προστασίας του μοναδικού δασικού πλουτού που διαθέτει η χώρα μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε εκτεταμένες δράσεις μέσα από το πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών αντινέρω. Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού δασών και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών έγιναν και στην Ηλία από τα δασαρχεία Πύργου, Αμαλιάδας και Ολυμπίας, όπου καθαρίστηκαν χιλιάδες τετραγωνικά δάσους, συλλέχθηκαν σκουπίδια και μπάζα, καθώς και εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, τόνοι καύσιμης ύλης, δημιουργώντας και μία ασπίδα κατά των καταστροφικών πυρκαγιών. Ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο που είχε αναλάβει για να εκτελέσει το Δασαρχείο Ολυμπίας από το πρόγραμμα Αντινέρω 2, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων περίπου, και αφορούσε το δάσος Στροφιλιάς, κάτω Σαμικού και Καϊάφα. Καθαρίσαμε όλη τη στροφιλιά που είχε καεί το 2007, το καθαρίσαμε όλη την υπόροφη βλάστηση, ούτως ώστε ο χώρος αυτός και να προστατευτεί από πυρκαγιά, αλλά και να είναι και λειτουργικός, είναι ένα πάρκο. Όπως βλέπετε, εδώ έγιναν και οι αγώνες σκι το καλοκαίρι και είναι ένας χώρος περιπάτου και, να το πούμε, αναψυχής. Ήδη βρισκόμαστε σε μια προστατευόμενη περιοχή. Τον λόγο πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο και αφορούσε εργασίες καθαρισμού, αφαίρεση καυσίμης ύλης και συσσωρευμένες επί δεκαετίες βιομάζας σε συνολική έκταση 80.000 ρεμάτων και σε περισσότερα από 100 δασικά οικοσυστήματα. Επίσης, συντηρήθηκαν και διανοήθηκαν δασικοί δρόμοι συνολικού μήκους 12.000 χιλιόμετρων, καθώς και τυπική ζώνη συνολικού μήκους 1.600 μέτρων. Το πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών Αντινέρω χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με 50 εκατομμύρια από τον τακτικό προϋπολογισμό με 22 εκατομμύρια ευρώ. Στην παρούσα φάση εκτελούμε ένα έργο Αντινέρω 2, επίσης το δεύτερο υποέργο, που αφορά 1.300 στρέμματα και τα οποία είναι σε εξέλιξη και αφορά το κατάκλο, τη Σκαφιδιά, το Λούβρο, την αρχαία Ολυμπία, κυρίως προς την πλευρά του Φλόκα, τη δυτική πλευρά. Και έχουμε και ένα υποέργο το οποίο θα ξεκινήσει στις επόμενες μέρες, που αφορά άλλα 1.000 στρέμματα και κυρίως εκεί στοχεύουμε σε περιοχές οι οποίες είναι επίσης μεγάλης προτεραιότητας και μιλάμε για Κάμενα, Λούβρο, άσπρα σπίτια. Το Αντινέρω 3, ήδη συντάξαμε και τη μελέτη και την υποβάλαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που αφορά 2.000 στρέμματα και αφορά πλέον σημειακές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα χωριά. Υπάρχουν χωριά, όπως γνωρίζετε, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά σε δάσκες και δασικές εκτάσεις. Μιλάω για το Χυμαδιό, μιλάω για το Στρέφι, για τους Μήλα, για την Σαλμόνη, και για τα οποία στοχεύουμε με το έργο αυτό να καθαρίσουμε και τα δάση αυτά. Οι δασαρχές της Ηλίας τονίζαν ότι αυτό είναι το μεγάλο έργο που ουσιαστικά αναβαθμίζει την έννοια του δάσους στον ομό μας και πέρα από τα πρωτοφανή ωφέλη τα οποία έχει για την αποφυγή καταστροφικών πυρκαγιών, αφού με τις αντιπυρικές ζώνες θα περιοριστεί η έκτασή τους, θα μπορούν οι δασικές εκτάσεις να γίνουν και πόλος έλξης για πολίτες τόσο της χώρας μας όσο και από το εξωτερικό, που θα μπορούν να κάνουν μια εκδρομή στα δάση του νομού, να γνωρίσουν τις περιοχές μας και φυσικά να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ηλία. Άλλαξε όψη, έχει αλλάξει όλο το τοπίο μετά τον καθαρισμό που έγινε από το δασαρχείο και στο νησάκι, αλλά και σε όλη την έκταση του ακινήτου, γύρω στα 5.000 στρέμματα που ανήκουν στην ιδρύα κινήτου δημοσίου. Άλλαξε όλο το τοπίο, σε ευχαριστεί να κάνεις τη βόλτα σου, φύγανε σκουπίδια που υπήρχαν. Και πλέον πιστεύω ότι ο κόσμος χαίρεται να περνάει από τα λουτρά του Καϊάφα. Και το κυριότερο, ότι ανοιχτήκαν και οι αντιπυρικές ζώνες, που ήταν πολύ βασικό αυτό που έγινε για τυχόν πυρκαγιές την καλοκαιρινή περίοδο.